Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Ξέρω ότι διαβάσατε στον τίτλο ότι αυτό είναι ένα vlog. Ναι, είναι ένα vlog. Αλλά είναι κάπως διαφορετικό από το vlog, από τα vlog που κάνω συνήθως. Θα σας πω ότι την Πέμπτη που μας πέρασε, πήγα ένα ταξιδάκι μαζί με τη μητέρα μου. Πήγαμε να επισκεφτούμε τον αδελφό μου στο Βερολίνο. Γεια σου, το λέμε σε 3 μέρες, έτσι. Λοιπόν, να σας πάρω μαζί μου. Θα σας εξηγήσω και γιατί άργησα να το ανεβάσω και αυτό το βίντεο. Αποφάσισα λοιπόν να σας πάρω μαζί μου, αλλά η κινηματογράφηση, ας πούμε, που έκανα δεν μου έβγαινε όπως ήθελα, γιατί επειδή είχα τη μητέρα μου μαζί και την παίρναμε μαζί κτλ. Όταν είσαι ένα μεγάλο άνθρωπο, δεν καταλαβαίνει τι κάνεις και έτσι προσπαθούσαν να μιλήσω με εσάς, αλλά είχα την παρόμοια που με τράβηγε από εδώ και από εκεί. Τον αδερφό μου ο οποίος βιαζόταν και μια τέτοια κατάσταση. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έκατσα να σας γυρίσω πλάνα και να σας μιλήσω εκείνη την ώρα για το τι κάναμε. Αλλά επειδή στεναχωρέθηκα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήθελα να κάνω ένα ωραίο vlog, όπως σας είχα υποσχεθεί. Γι' αυτό το λόγο έχω τραβήξει κάποια πλάνα, θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για το τι έκανα και προτίμησα από τον να πάρω, να το, σας το εξιστορήσω, ξέρω εγώ, από το Βερολίνο, το οποίο νύχτωνα από τις 4, δεν είχε καλό φωτισμό, προτίμησα να το κάνω στη βάση μου, στο κρεβάτι μου, και γι' αυτό το λόγο με βλέπετε εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν σας έχω πει ποτέ, αλλά ο αδελφός μου μένει μόνιμα στη Γερμανία, μένει μόνιμα στο Βερολίνο εδώ και 10 χρόνια. Δεν είχα πάει ποτέ και έτσι αποφάσισαμε με τη μητέρα μου να τον επισκεφτούμε. Η μητέρα μου έχει πάει καμιά δεκαετία φορές, αλλά τέλος πάντων, εκτός αυτού. Δεύτερον, αυτό που θέλω να σας πω και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, το έχω βάλει στο Instagram, ναι μεν, είναι ότι έχω αλλάξει κινητό και έχουμε καλύτερη κάμερα. Ίσως γι' αυτό με βλέπετε και λίγο διαφορετική. Λοιπόν, άντε πάλι αυτά τα χνούδια, δεν ξέρω γιατί έχουν και παντού εδώ μέσα. Θα ξεκινήσουμε. Την πρώτη μέρα λοιπόν πήγαμε, είδαμε τον αδελφό μου και μας έβγαλε και φαγητό και πήγαμε σε ένα βιετναμέζικο το οποίο λεγόταν Monsieur Bom. Μετά το απόγευμα είπα να τον βοηθήσω λίγο με τις κάτι δουλειές που είχε και αυτά και κατέβηκαμε μαζί και κάναμε βόλτα γύρω γύρω στην περιοχή όπου είναι το σπίτι του. Περάσαμε από διάφορα μαγαζιά. Γεια! Περπατάμε στους δρόμους του Βερολίνου μαζί με τον αδελφούλ μου, ο οποίος δεν θέλει να φαίνεται στην κάμερα, αλλά δεν πειράζει. Δεν φαίνεσαι βρε χαζέ, αφού είμαι πίσω σου. Όχι, δεν θα σε βγάλω στο βίντεο. Και... Δεν θες να πεις ένα γεια? Όχι. Καλά, είσαι κακός. Λοιπόν, και έχουμε πάει μια βόλτα στα μαγαζιά. Πήγαμε στο Brandy Melville. Δεν σας έχω πάρει πλάνα από μέσα γιατί βιαζόμασταν. Και να σας πω ότι εντάξει, είχε ωραία ρουχαλάκια, αλλά ήταν λίγο ακριβούτσικα, πιστεύω. Θα ξαναπάω πάλι μια βόλτα από εκεί γιατί έτσι πήγαμε λίγο βιαστικά. Πήγα και στα Costa, τα οποία είναι σαν τα H&M βασικά, είναι πιο ακριβά. Αυτά μου φάνηκαν λίγο minimal και ήταν λίγο και περάσαμε και έξω από το Urban Outfitters, αλλά δεν σταματήσαμε γιατί κάποιος βιάζεται. Τέλος πάντων, προσεχώς καλύτερα. Τη δεύτερη μέρα το πρωί αποφασίσαμε να πάμε για έναν καφέ. Εκεί κοντά στην περιοχή του αδελφού μου υπάρχει μια καφετέρια που λέγεται The Barn, το οποίο και καλά είναι φημισμένο ότι κάνει το πιο ωραίο καφέ στο Βερολίνο και το πιο ακριβό, και θα σας πω ότι ο πιο ακριβός καφέ στο Βερολίνο κάνει 3,5 ευρώ. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Να φανταστείτε ότι έρχονται μπαρίστα από όλο τον κόσμο για να πάνε να κάνουν πρακτική στο The Barn. Πήγαμε και εμείς να πιούμε καφέ. Η εμπειρία μου από το The Barn, μην πάτε να πιείτε, κάνει το χειρότερο καφέ. Δηλαδή πραγματικά ήταν όλη η διαδικασία μια super wow διαδικασία και καλά λιβάνιζε το νερό, έπρεπε να είναι στους τόσους βαθμούς
ψημένο, δεν ξέρω κι εγώ, τι βρασμένο κτλ. Ο καφές στο τέλος σαν προϊόν ήταν ένα νερούλο πράγμα, το οποίο νερούλο πράγμα κιόλας μύριζε και σιδερίλα. Δηλαδή ήτανε. Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν καφέ. Ο αδελφός μου μένει στο Ανατολικό Βερολίνο και μας κατέβασε μια βόλτα στο Δυτικό. Πήγαμε λοιπόν να δούμε το καινούργιο εμπορικό που έχει ανοίξει στο Βερολίνο, το οποίο είναι και καλά must να πας να το δεις, και είναι το Bikini Berlin. Δεύτερη μέρα ήταν έτσι λίγο πιο busy, κουράστηκα πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Μετά μας πήγε στο KTV. Είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κατάστημα που υπάρχει στο Βερολίνο. Θα σας πω ότι ήταν πανάκριβο. Δεν πλησιαζόντουσαν οι τιμές. Βέβαια, το μαγαζί που είχε το κατάστημα με τα καλλιντικά στο ισόγειο και αυτά ήταν απίστευτο. Αλλά από εκεί και πέρα, για να πας να ψωνίσεις τα ρούχα και τα λοιπά, εκεί ίσως το έχετε δει στο Instagram, ήταν η φωτογραφία που σας έβαλα με τον τεράστιο τον αρκούδο. Από εκεί την πήρα. Αλλά σαν γενικό, ας πούμε, σαν πλάνα ήταν πολύ ωραίο γιατί ήταν και στολισμένο και όλα αυτά, αλλά πήγαινες, look but don't touch. Μετά το απογευματάκι πήρα τον αδελφό μου, τον έψα να πάμε μια βόλτα πάλι στα μαγαζιά. Αυτή τη φορά τον έβαλα να με πάει στο Urban Outfitters που ήταν και ο στόχος μου.
μαζί ότι μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι το στυλάκι, το rock, το underground, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προσπάθησα να σα τραβήξω όσο περισσότερο που μπορούσα μέσα, γιατί πολλές φορές όταν προσπαθούσα να τραβήξω μέσα σε μαγαζιά μου, κάνανε συνήθως παρατηρήσεις και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, το έκανα ψιλοκρυφά. Αλλά πραγματικά το ευχαριστήθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ σαν μαγαζί. Και στο τέλος το βράδυ βγήκαμε με ένα φίλο του, τον αδελφό μου τον Ασάφ, και πήγαμε για μπέργκερς γιατί μου το είχε υποσχεθεί. Πήγαμε στο Siso Burgers, το οποίο ήταν στο Ανατολικό Βερολίνο. Αυτό είναι ένα μαγαζί που έχει τη φιλοσοφία και καλά ότι το κρέας στο μπιφτέκι φτιάχνεται από ιαπωνέζικο μοσχάρι, λογικά τα Kobe. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη, τέλος πάντων. Και σου έφερα το μπέργκερ μέσα σε ένα μπαμπουδένιο καλαθάκι μαζί με τα υπόλοιπα. Ήταν εκπληκτικό. Πραγματικά από τα πιο ωραία μπέργκερ που έχω φάει ποτέ. Την τρίτη μέρα αποφασίσαμε επιτέλους να κάνουμε και κάτι τουριστικό. Τέταρτη μέρα, επειδή είχε και ήλιο και ήταν πάρα πολύ όμορφα, αποφασίσαμε να πάμε πάλι έτσι βόλτα γύρω-γύρω στην περιοχή. Γιατί επειδή ο αδερφός μου μένει κέντρο, είναι όλα κοντά. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε να δούμε τον παλιό πύργο νερού. Φάγαμε σε ένα από τα πολύ φημισμένα πατισερί που έχει εκεί το Βερολίνο και ήταν το πατισερί. Όχι, La Pâtisserie de Sébastien. Εντάξει, συγχωρήστε το γαλλικό μου. Το οποίο είχε πει σε αυτά τα γλυκά, παιδιά, δηλαδή. Ήταν τέλειο.
τέλος, τελευταία στάση, είπαμε να πάμε και στο Μουσείο της Περγάμου. Η μητέρα μου έχει πάει άλλες 2 φορές, εγώ σαν πρώτη φορά που πήγα, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα. Θα σας πω ότι για τα επόμενα 5 χρόνια καλύτερα μην πάτε να το επισκεφτείτε το Μουσείο της Περγάμου. Εγώ την πάτησα σαν βλάκας, γιατί πήγαμε εκεί πέρα, μας χρεώσανε 12 ευρώ, χωρίς να, το εισιτήριο το άτομο έτσι, και χωρίς να μας πούνε τίποτα, μπήκαμε μέσα, το μουσείο με τα ελληνικά, τα ρωμαϊκά και τα ιδιακά εκθέματα έχει κλείσει και το μόνο που έχει μείνει είναι κάτι πετρούλες και κάτι χαζά από τα Βαβυλώνια χρόνια, ξέρω εγώ, τα χρόνια της Βαβυλώνας, έχει κάτι από το Σύριο πολιτισμό και μετά από εκεί και πέρα έχει κάτι κυλίμια και κάτι χαλιά που δεν ξέρω κι εγώ από πού είναι, από τη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω. Αυτό σαν να το γυρίσεις είναι μία ώρα το περισσότερο. Και ήταν τέτοια απογοήτευση και δεν μας είπανε τίποτα ότι ήταν κλειστά τα εκθέματα τα υπόλοιπα και εκνευρίστηκα πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι πέταξα 12 ευρώ στο πηγάδι. Λοιπόν το vlog, προσπάθησα να σας πάρω όσα πιο πολλά πλάνα μπορούσα, ελπίζω να σας άρεσε, καταλαβαίνω ότι δεν είναι από τα συνηθισμένα vlog, θα ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο, πιστέψτε με, αλλά τεχνικά δεν τα κατάφερα, θα περιμένετε τώρα, θα κάνω και ένα haul για τις αγορές που έκανα στο Βερολίνο, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε του like και θα τα πούμε στο επόμενο, φιλάκια πολλά, γεια σας!